Γιώργος Καραμπελιάς, έχουμε φτάσει στην 8η ιστορική ενότητα, 1453-1715. Αντίσταση και Ορθοδοξία. Κύριε Καραμπελιά, έχει το λόγο. Ναι. Γεια σας κύριε Μαυρολίτη. Χαίρομαι που συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση, η οποία τραβάει λίγο, ας πούμε θα είναι σε 25. Θα τραβήξει κι άλλο. Όχι τραβάει, θα τραβήξει κι άλλο. Ναι, λοιπόν μπαίνουμε στο καινούριο, στην καινούρια περίοδο, όπως είχαμε πει πριν, έτσι στην προηγούμενη συζήτησή μας, ο νεότερος ελληνισμός έτσι μπορεί να διαγράψουμε την πορεία του σε ορισμένες πολύ συγκεκριμένες περιόδους. Η πρώτη είναι από το 1204 μέχρι το 1453, όπου παλεύει έτσι με την ψυχή του στόμα να επιβιώσει. Η δεύτερη είναι όταν πια βρίσκεται σκλαβωμένος στο σύνολό του, είτε στους Τούρκους κατεξοχήν, είτε στους Φρέγκους. Η τρίτη περίοδος είναι από το 1700, όταν αρχίζει αυτό που λέμε ελληνική αναγέννηση, και φτάνει μέχρι το 1922, που είναι προσπάθεια συγκρότησης, είναι μεγάλη ιδέα συγκρότηση ενός ενιαίου κράτους. Και η τέταρτη περίοδος είναι αυτή που ακολουθεί μετά το 1922, όπου κυρίαρχα στοιχεία είναι μάλλον οι εμφύλιες διαμάχες. Στην πρώτη λοιπόν, στη δεύτερη αυτή περίοδο, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, που είναι η περίοδος μετά την άλωση, είναι η πιο μαύρη περίοδος της ελληνικής ιστορίας. Διότι, ας πούμε, οι Έλληνες, ό,τι έχουμε απομορφωμένους καλογίους φέρνει στο εξωτερικό, το πεδομάζωμα είναι σε τεράστια έκθεση, έτσι, δηλαδή αυτά τα 200-250 χρόνια, υπολογίζω ότι πάνω από 1 εκατομμύριο παιδιά αποσπάστηκαν και έγιναν γεννήτσαροι Τούρκοι. Ο μεγαλύτερος αριθμός από τα εκκλησίες γίνονται δαμιά. Σχολιά δεν υπάρχουν, ελάχιστα είναι τα σχολιά που υπάρχουν. Και ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων φεύγει στα ορεινά και τα ξερονήσια. Τότε έτσι αρχίζουν να κατοικούνται νησιά που μέχρι τότε δεν κατοικούνται. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην περιοχή των Αγράφων, στην ορεινή Θεσσαλία, κατοικούσαν περίπου 200.000 Έλληνες. Ενώ στη Λάρισα η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν Τούρκοι. Στις πόλεις, έτσι μέχρι το 1650-1700, οι Έλληνες είναι πολύ λίγοι στις μεγάλες πόλεις και όλοι καταφεύγουν σε περιοχές που δεν μπορούν να τους φτάσουν οι Τούρκοι. Άρα εκεί αυτές οι περιοχές, οι ελληνικές περιοχές και τα νησιά, θα γίνουν στη συνέχεια και οι αιστείες αναβίωσης του ελληνισμού. Διότι εκεί μπόρεσε να αναπτυχθεί ο ελληνισμός σχετικά ανεξάρτητα. Παράλληλα είναι έντονος και ανταγωνισμός με τους δυτικούς. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Δύση κατέχει την Κρήτη, κατέχει τα Ιόνια νησιά, όλα, ένα κομμάτι της Υπήρου, έτσι, και μεγάλο κομμάτι των νησιών του Αιγαίου. Άρα, πολύ σωστά, οι παλιοί ιστορικοί έλεγαν Τουρκοκρατία και Φραγκοκρατία στην Ελλάδα. Όμως ο ανταγωνισμός με τη Δύση δεν είναι μόνο ένας ανταγωνισμός που περιορίζεται στην αντιμετώπιση της κατοχής, αλλά έχει και ένα στοιχείο θρησκευτικής αντιπαλότητας. Δηλαδή οι Έλληνες, κατεξοχήν βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσουν τους εξισλαμισμούς που είναι σε τεράστια έκταση, ειδικά σε εκείνες περιοχές που οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν σταθερούς πυρήνες κυριαρχίας, κάνουν μαζικούς εξισλαμισμούς του πληθυσμού, δεν τους εξισλαμίζουν όλους, διότι ποιους θα είχαν για ραγιάδες να εκμεταλλεύονται. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν προχώρησαν σε εξισλαμισμό όλων των πληθυσμών. Έτσι η Ορθοδοξία καθίσταται το στοιχείο το οποίο είναι καθοριστικό σε αυτή την περίοδο, διότι δεν έχουμε τίποτα άλλο, έτσι,
και η παιδεία έχει πέσει και το κοινοτικό σύστημα ακόμα είναι πολύ αδύνατο. Άρα το κέντρο βάρους είναι η θρησκεία. Δηλαδή η Ορθοδοξία καθίστανται το κέντρο βάρους της διατήρησης του ελληνισμού και το κέντρο βάρους της αντίστασής του. Διότι δεν είναι μόνο απέναντι στους Οθωμανούς, όπως είπα, και τους εξισλαμισμούς, αλλά είναι απέναντι και στον επιθετικό καθολικισμό της Δύσης που θέλει να αλώσει την Ορθοδοξία και κατορθώνει να πάρει μερικά κομμάτια, ιδιαίτερα στη Συρία, γιατί εκεί ήταν όλοι Ορθόδοξοι, έτσι, σε αυτές τις περιοχές που είναι σήμερα ο Λίβανος κτλ. Όλοι αυτοί οι καθολικοί χριστιανικοί πληθυσμοί που υπάρχουν έγιναν, πραγματοποιήθηκε η αλλαγή σε εκείνη την περίοδο. Τότε μάλιστα μπήκανε και στα, έτσι, και στους ιερούς, στους Αγίους Τόπους και απέκτησαν βάσεις και στους Αγίους Τόπους. Άρα ο ελληνισμός τότε για να επιβιώσει είναι υποχρεωμένος ως αυτόνομη, έτσι, ταυτότητα, αφενός να αντιμετωπίζει τους Τούρκους σε όλα τα πεδία και από την άλλη να αντιμετωπίζει την πνευματική και θρησκευτική επίδραση των δυτικών, των Λατίνων, όπως έλεγαν οι Έλληνες τότε. Το Λατίνων έχει το νόημα ότι το Ρωμαίοι συχνά το κρατάγαμε για μας, έτσι. Ενώ λέγαμε Λατίνους στους δυτικούς. Τα μοναστήρια γίνονται μεγάλη βάση του ελληνισμού, γιατί βρίσκονται έξω από τις πόλεις, βρίσκονται σε απομονωμένα μέρη και επομένως μπορούν να κρατήσουν σχετικά ανεξάρτητα και αυτόνομα τον ελληνισμό. Εκεί μπορούν να ψέλνουν μεγαλόφωνα, διότι αυτό δεν επιτρεπόταν. Εκεί μπορούν στις γιορτές, γι' αυτό θα δεις σε όλα τα μοναστήρια, είναι οι μεγάλες γιορτές του Αγίου Γιώργη, του Αγίου Δημήτρη, της Παναγίας. Οι γιορτές γίνονται στα πανηγύρια, στα μοναστήρια, διότι εκεί μπορούν αυτόνομα και ανεξάρτητα οι Έλληνες να εκφραστούν. Επομένως, ο ρόλος τον οποίο έχει η Ορθοδοξία. Δεύτερο, όλες οι κοινότητες ξεκινάνε από την Εκκλησία. Γύρω στο 1600-1700 η ηγεσία των κοινοτήτων είναι πάντα εκκλησιαστική. Όλα τα σχολιά, τα λίγα σχολιά που φτιάνονται, είναι επίσης εκκλησιαστικά και επομένως η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η οποία επιπλέον έχει και το προνόμιο από τους, αναγνωρίζεται από το Σουλτάνο ως μία από τις ταυτότητες, δηλαδή αναγνωρίζει οι Έλληνες, οι Εβραίοι, οι Αρμένοι και η Ελληνική Εκκλησία, η Ορθόδοξη, είναι η πιο σημαντική και επομένως είναι το μόνο καταφύγιο των Ελλήνων. Ταυτόχρονα οι ιερωμένοι, οι κληρικοί εκείνης της περίοδου είναι εκείνοι που εκτός από την πνευματική συντήρηση και αντίσταση, η οποία εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό με τους νεομάρτυρες, κάτι που τα σχολικά μας βιβλία το έχουν εντελώς εξαφανισμένο, ενώ οι νεομάρτυρες όχι μόνο ήταν πάρα πολλοί, είναι χιλιάδες, ξέρουμε τουλάχιστον χίλιους, οι οποίοι έπαιζαν αντίστοιχο ρόλο με αυτούς που έπαιζαν αργότερα οι κλέφτες και οι αρματολοί, με την έννοια ότι ο νεομάρτυρας αρνούμενος να υποταχθεί, συνήθως ήταν ένας νεαρός που τον είχαν εξισλαμίσει οι Τούρκοι και μετά επέστρεφε στον τόπο που είχε γίνει ο εξισλαμισμός και διεκδικούσε την επιστροφή του στην Ορθοδοξία. Αυτό ήταν έγκλημα καθοσίωσης για τους Τούρκους, που δεν επιτρέπει το Ισλάμ επιστροφή από το Ισλάμ σε άλλη θρησκεία, και τους αποκεφάλιζαν. Ο αποκεφαλισμός ήταν αυτό το γεγονός σε όλες τις πόλεις και τα χωριά, ήταν ένα τεράστιο ιστορικό γεγονός, συγκεντρώνονταν χιλιάδες οι Έλληνες για να παρακολουθήσουν και να βουτήξουν τα μαντιλάκια τους και τα πανιά που είχαν στο αίμα των νεομαρτύρων, τα οποία ήταν ιερά, και άρα αυτό αποτελούσε βασικό στοιχείο αντίστασης ανάλογο και παράλληλα με την κλεφτοριά, με αυτούς δηλαδή που έγιναν στο Χαμπουνά. Τέλος, η Εκκλησία
είχε με τον και μία συμμετοχή σε όλους τους ένοπλους αγώνες, οι οποίοι αρχίζουν από την αρχή, δηλαδή από το 1430, 1440, 1460 στην Πελοπόννησο. Έχουμε ένοπλους αγώνες στους οποίους πρωτοστατούν και παίζουν βασικό ρόλο μητροπολίτες της περιοχής. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση μητροπολίτη που προσπάθησε να πραγματοποιήσει ένοπλη επανάσταση είναι ο Διονύσιος Φιλόσοφος, τον οποίο τον έτσι περιπαικτικά τον έλεγαν Διονύσιος Φιλόσοφο, ο οποίος το 1610 πραγματοποίησε επανάσταση στα Γιάννενα, κατέλαβε με τους αγρότες μαζί τα Γιάννενα για 3 μέρες και βεβαίως μετά συνελήφθη και τον έγδαραν ζωντανό και τον έστειλαν το δέρμα του στην Κωνσταντινούπολη για να το δει ο Σουλτάνος. Αυτό το λέω γιατί απέδιδαν τόσο μεγάλη σημασία σε αυτή την εξέγερση. Ο οποίος όμως, κύριε Καραμπελιά, ο φιλόσοφος προσπάθησε να το επεκτείνει αυτό και έκανε επαφές στο εξωτερικό για να ενισχύσει την επανάσταση, έτσι. Φυσικά, γιατί έκανε μία πρώτη απόπειρα το 1600, όταν ήταν Μητροπολίτης στην Τρικάλων, δηλαδή Λαρίσης, το λέγανε Τρίκης, αλλά ήταν στη Λάρισα, διότι δεν επιτρέπαν οι Τούρκοι να έχει έδρα στη Λάρισα, και ο οποίος παρολίγο να είχε γίνει πατριάρχης, δηλαδή ήταν μια πολύ σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα. Έκανε λοιπόν μια πρώτη επανάσταση το 1600, η οποία απέτυχε. Δολοφονήθηκε ένας άλλος Μητροπολίτης της περιοχής. Αυτός έφυγε στο εξωτερικό, έκανε επαφές με το βασιλιά της Ισπανίας και με άλλους που τότε πολεμούσαν με την Τουρκία, και επανήλθε όμως το 1610 και προσπάθησε να ξεσηκώσει την αγροτιά ολόκληρη της Υπήρου και ιδιαίτερα της παραμυθιάς περιοχής, και έκανε αυτή την, όπως είπαμε, την επανάσταση του Διονυσίου Φιλοσόφου στα Γιάννενα. Τώρα, στο πνευματικό πεδίο έχουμε μεγάλους, πολύ σημαντικούς ιεράρχες, που είναι ο πρώτος και ο σημαντικότερος, είναι ο λεγόμενος Ιερεμίας ο Τρανός, τον λένε Τρανό διότι ακριβώς είναι ο πρώτος που αναδιοργάνωσε την εκπαίδευση, διότι μέχρι τότε η εκπαίδευση ελεγχόταν από τους καθολικούς, και είναι από το 1572 με διακοπές, ανέβαινε τον κατεβάζανε, ανέβαινε τον κατεβάζανε, μέχρι το 1595, και ο οποίος έκανε τις πρώτες επαφές με τους προτεστάντες, οι οποίοι τότε συγκρούονταν με τους καθολικούς για να αντιμετωπίσει την καθολική δίδυση. Αμέσως μετά ο μεγάλος του διάδοχος είναι ο Κύριλλος Λούκαρης, που ανέβηκε 5 φορές στον Πατριαρχικό Θρόνο, 5 φορές τον εκθρόνησαν οι Ισουίτες, η Γαλλική Πρεσβεία και η Αυστριακή μαζί με τον Βεζίρη, μέχρι την τελική εκτέλεσή του από τους Οθωμάνους. Ο Κύριλλος Λούκαρης έγινε πατριάρχης το 1622, είχε κάνει πριν στην Πολωνία, ένα κομμάτι της σημερινής Ουκρανίας, στην πόλη Λβίβ, έτσι αυτή που την ακούμε τώρα, τη Λβίβ, για τους συγκρούσεις που γίνονται, εκεί είχε πάει προσπαθώντας να ενισχύσει την Ορθόδοξη παράδοση, είχε φτιάξει και σχολιά και τυπογραφείο στην πόλη Λβόβ, όπως την έλεγαν τότε, έτσι, Λεοντόπολη τη λέγαμε στα ελληνικά. Θέλω να πω, είχε μια μεγάλη σταδιοδρομία, ήταν Μητροπολίτης, ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρίας πρώτα και έφτασε να γίνει Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Αυτός έκανε τη μεγαλύτερη προσπάθεια αναγέννησης, βέβαια με συμμαχία με τους Φράγκους, με τους Προτεστάντες εναντίον των Καθολικών, οι οποίοι γι' αυτό και τον καταδίωκαν και στο τέλος κατόρθωσαν να τον σκοτώσουν. Έφτιασε το πρώτο τυπογραφείο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο έζησε μόνο 6 μήνες, διότι διέβαλαν οι Ισουίτες ότι εκεί φτιάνουν όπλα οι Έλληνες, και πήγανε οι γενίθαροι και το καταστρέψαν.
Αυτός είναι που ξανά φτιάξε την Πατριαρχική Ακαδημία, έτσι το σημαντικότερο σχολείο του ελληνισμού εκείνη την περίοδο, και έβαλε και έφερε τον Θεόφιλο Κορυδαλέα, το σημαντικότερο φιλόσοφο επικεφαλής. Ο Λούκαρης είχε την άποψη ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να μεταρρυθμιστεί για να μπορέσει να αντέξει στην πίεση των καθολικών. Διότι ήταν μεγάλη η αμάσια τότε του κλήρου, ήταν πολύ αγράμματος ο κλήρος μας, τα σχολιά ήταν πολύ λίγα, γι' αυτό προσπάθησε και μέσα από την Πατριαρχική Ακαδημία να προχωρήσει. Τελικώς αυτή η προσπάθεια που εγώ τη χαρακτηρίζω ως τη μεγαλύτερη προσπάθεια αυτομεταρρύθμισης της ελληνικής Ορθοδοξίας, η οποία απέτυχε εξαιτίας των αντιδράσεων που υπήρξαν, τις προανέφερα, ήταν ίσως η τελευταία προσπάθεια, έχουμε κι άλλη μία αργότερα, έτσι από τον Κύριλλο τον Πέμπτο με τους Αναβαπτιστές, η τελευταία προσπάθεια να μπορέσει η ελληνική εκκλησία να είναι αυτή που θα παίξει το ρόλο της ανάπτυξη των γραμμάτων και της παιδείας και στη συνέχεια, και να μην έχουμε έναν εισαγόμενο διαφωτισμό. Δυστυχώς μπροστά στις αντιδράσεις που υπήρχαν εναντίον του και στο γεγονός ότι τον οδήγησαν και στο θάνατο, αυτό δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει μαζί με τον Θεόφιλο Κορυδαλέα και όλους τους άλλους που προσπάθησε τότε να κάνει αυτό το μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα. Η τελευταία φορά που θα γίνει μια ανάλογη απόπειρα, δηλαδή να μην είναι ας πούμε φορείς της μεταρρύθμισης και του διαφωτισμού δυνάμεις εκτός του ορθόδοξου χώρου και άρα πολύ επηρεαζόμενοι από τη δυτική παράδοση, ήταν ο Κύριλλος ο Πέμπτος, ο οποίος γύρω στο 1750 θα κάνει μια τεράστια προσπάθεια επίσης με το λεγόμενο κίνημα του αναβαπτισμού, το οποίο είναι παντελώς άγνωστο, παρότι στη διάρκεια του έγινε διαδήλωση 20.000 ατόμων στην Κωνσταντινούπολη, γίνανε τεράστιες κινητοποιήσεις που δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ, υποχρεώθηκε ο Βεζίρης να ξαναφέρει πίσω, μετά κάτω από την πίεση τη λαϊκή, να ξαναφέρει πίσω τον Κύριλλο, τον οποίο τον είχαν διώξει. Ο Κύριλλος εισήγαγε στην εκλογή των Πατριαρχών πλέον και το λαϊκό σώμα. Οι συντεχνίες της Κωνσταντινούπολης συμμετείχαν στο εξής στην εκλογή του Πατριάρχη και έπαιζε σημαντικό ρόλο το λαϊκό σώμα σε αυτό. Άρα ήταν ένας μεγάλος μεταρρυθμιστής, ο οποίος ταυτόχρονα έκανε με τον Ευγένιο Βούλγαρη, το μεγάλο δάσκαλο του γένους, μία προσπάθεια να φτιαχτεί ένα σχολείο που θα μετεξελισσόταν σε πανεπιστήμιο στο Άγιο Όρος. Είναι έτσι η Αθωνιάδα σχολή, στην οποία δίδαξε ο Βούλγαρης, και η οποία μόνο και μόνο για να καταλάβουμε τις διαστάσεις της, είχε 200 δωμάτια για να κατοικούν φοιτητές, οι μαθητές ας πούμε του σχολείου. Και από αυτή περάσανε και ο Κοσμάς Φωτολός και πάρα πολλοί άλλοι σημαντικοί έτσι λόγοι, όπως ο Ιώσυπος Νησιώδαξ, πέρασε ο Πάριος, έτσι ο Αθανάσιος Πάριος πέρασε από εκεί. Ήταν η μόνη προσπάθεια να γίνει ένα σχολείο, ακαδημία, ορθόδοξη στην Ελλάδα τότε. Βεβαίως δεν κατόρθωσε και αυτό να ολοκληρωθεί, αλλά άφησε πάρα πολύ σημαντικό απόϊχο πνευματικό στην Ελλάδα, και μετά πάρα πολλοί από τους μαθητές του σκορπίστηκαν σε όλη την Ελλάδα, και ο Μητροπολίτης στα Αμπελάκια που έφτιαξε το σχολείο των Αμπελακίων, ο Διονύσιος είχε περάσει και αυτός από εκεί,
Δηλαδή ήταν μια τεράστια έτσι, προσπάθεια την οποία έκανε ο Κύριλλος Πέμπτος με τον Ευγένιο Βούλγαρη στο εκπαιδευτικό πεδίο. Θα σας διαβάσω κάτι, είναι λίγο στα γλώσσα που γράφανε τότε, που γράφει ο Ιώσιπος Μισιόδακας το 1769 όταν επισκέφτηκε τη σχολή, ενώ ο ίδιος πια ήταν σχολάρχης στη μεγάλη σχολή την ελληνική στο Ιάσιο, έτσι που βρίσκεται η σημερινή Ρουμανία. Μία βολή όματος θλιβερά επεκίνη την πολυκροτουμένη σχολή του Άθωνος, η συμφορά και η ερημία της οποίας, ώστε να ομιλήσω τίτλιο τρόπος, έτη και νυν αχνίζει ενώπιον ημών. Πού ο κλινός, ο δοξασμένος Ευγένιος, πού η πολυπληθής χωρία των μαθητών, η οποία εν χαρά της Ελλάδος πάσης συνεκρότη, έτσι συγκροτούσε, έναν ελικόνα νέων μουσών, έτσι ο Ευγένιος Βούλγαρης μίλαγε ότι θα γίνει ακαδημία ανάλογη με εκείνη του Πλάτωνα, εφηγαδεύθη εκείνος, ο Βούλγαρης διώχτηκε, εφηγαδεύθη η σχολή. Βροντί νεμέσεως έπεσε η νέμεση και σκόρπισε διδάσκοντας και διδασκομένους και η οικοδομική εκείνη υπέρ της οποίας ο Φρούς εν τη βασιλευούσε και εν τη λυπή Ελλάδα κατήντησε ήμι, αλίμονο, κατάντησε έτσι αυτό που είχε κάνει τόσο θόρυβο στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη και στη λυπή Ελλάδα, κατάντησε να είναι η κατοικία, η φωλέα των κοράκων. Αυτό όμως είχε συνέχεια, διότι ο Ευγένιος Βούλγαρης συνέχισε μετά, διότι και η Πατριαρχική Ακαδημία συνέχισε και όπως θα τα δούμε στην επόμενη συζήτησή μας, έγινε μια τεράστια εκπαιδευτική επανάσταση στην Ελλάδα από το 1700 περίπου και μετά, η οποία έφερε τον ελληνισμό στις νέες συνθήκες που του επέτρεψαν να πραγματοποιήσει την επανάστασή του. Πριν να κλείσουμε, κύριε Καραμπελιά, πάντως για τον Ευγένιο Βούλγαρη, έχετε αναφερθεί και στο παρελθόν και λέτε ότι είναι ήταν μία από τις μεγαλύτερες μορφές που είχε η ελληνική λογιοσύνη και είχε επεκταθεί πολύ πέρα από το δικό του το σύνορο, ας πούμε, το πνευματικό, ναι, και το ιερό, και σε άλλες επιστήμες. Ναι, ο Ευγένιος Βούλγαρης έχει διδάξει και μαθηματικά και εξάλλου έτσι ήταν τότε τα σχολιά. Θα το συζητήσουμε και την επόμενη φορά. Τα σχολιά ήταν πολυτεχνικά σχολιά. Ήταν σχολεία όπου διδάσκονταν και οι δάσκαλοι ήξεραν μαθηματικά, φυσική, φιλολογία. Δεν ήταν δηλαδή όπως σήμερα, δεν υπήρχε ειδίκευση. Έπρεπε να είναι προσωπικότητες με μεγάλη εμβέλεια σε όλα τα πεδία της επιστήμης και της γνώσης. Και αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος από αυτούς ήταν ο Ευγένιος Βούλγαρης. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν κλειστός και στις ιδέες του διαφωτισμού που είχαν να κάνουν με το κομμάτι της δικαιοσύνης. Βεβαίως. Ο Ευγένιος Βούλγαρης καταρχάς ήταν κληρικός, έτσι έφτασε να γίνει και αρχιεπίσκοπος στη Ρωσία κάποια στιγμή. Ήταν ταυτόχρονα ένας άνθρωπος εξαιρετικά ανοιχτός, έφερε τη φιλοσοφία από το εξωτερικό, έφερε τα μαθηματικά, έφερε τη φυσική και είχε και μία αντίληψη, αν θες, που έβαζε, είναι από τους πρώτους που έβαλε μπροστά την ανάγκη δημιουργίας μιας οργάνωσης για την επανάσταση των Ελλήνων. Είχε δηλαδή και ένα τέτοιο χαρακτήρα. Μάλιστα, θα τα δούμε και στις επόμενες ενότητες. Κύριε Καραμπελιά, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ.